και συμπτώματα, περιγράφει συμπτώματα υιογενούς λίμωξης. Περνάνε κάποιες μέρες και παραμένει ένας ξηρός, επίμονος βήχας, που συνήθως δεν έχει άλλα συμπτώματα. Μπορεί να έχει κάποια έτσι ενόχληση στον φάρυγγα, να το βιώνει ως ένα κδάρσιμο ο ασθενής, και πολλές φορές είναι και πολύ έντονος ο βήχας και διαρκεί αρκετές μέρες. Ως προς το χρόνιο βήχα ορίζεται ως προς τη διάρκεια του, όταν ξεπερνά δηλαδή τις 3 με 4 εβδομάδες. Τώρα, κάτι που μπορεί πολλές φορές να δημιουργείται μια παρεξήγηση, δεν σημαίνει αν έχω περάσει μια λίμωξη του αναπνευστικού, η οποία είχε συμπτωματολογία διάρκειας 4 με 7 ημερών, μπορεί να εμφάνισε απείρετο, μυαλγίες, κακουχία, ρινική καταρροή και όλα τα σχετικά που γνωρίζουμε για τις λίμωξεις, ειδικά της υιογενής, δεν σημαίνει ότι αυτή η λίμωξη παραμένει για 4 εβδομάδες. Έχει περάσει η οξία φάση, μπορούμε να πούμε, της λίμωξης, και παραμένει ένας ο γνωστός μεταλιμώδης βήχας. Άρα, ο βήχας που μιλάμε αυτή την περίοδο κυρίως έχει όνομα και ονομάζεται μεταλιμώδης βήχας, και πρέπει να γίνει μια σωστή προσέγγιση, να δοθούν η κατάλληλη αγωγή, να γίνει μια διερεύνηση, να δούμε αν συνυπάρχουν άλλα νοσήματα, και βάσει της αγωγής που θα χορηγήσουμε να επαναξιολογήσουμε την όλη κατάσταση, ότι σιγά σιγά αρχίζει να υποχωρεί. Δεν υπάρχει, δεν μιλάω για τον τσιγαρόβιχα, αυτούς που καπνίζουν, γιατί είναι ένας άλλος βήχας αυτός, και αυτός είναι χρόνιος, έτσι, ναι. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλήσαμε συγκεκριμένα αυτή την περιοχή, αυτή την εποχή, ότι ο βήχας που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο συνδέεται με ιστορικό πρόσφατων λοιμώξεων του αναπνευστικού, που στη συνδυτική τους πλειοψηφία αυτές οι λοιμώξεις είναι υιογενείς. Τώρα, αν είμαι καπνιστής, αν κάποιος είναι καπνιστής και έχει το λεγόμενο τσιγαρόβιχα και προκύψει μία λίμωξη του αναπνευστικού, σίγουρα τα συμπτώματα θα επιδεινωθούν, γιατί είναι εδώ που λέμε ότι χρήζει διερεύνησης αυτός ο βήχας, για να δούμε αν υπάρχουν άλλα νοσήματα τα οποία μπορούν λόγω της λίμωξης να έχουν απορριθμιστεί και θα πρέπει να προσθέσουμε πάνω στην φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα αυτό που ταλαιπωρεί τον ασθενή μας. Γιατρέ, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος χωρίς να έχει περάσει λίμωξη να έχει αυτό το σκληρό βήχα, χωρίς να έχει προηγούμενα συμπτώματα ή να μην έχει τώρα ούτε τώρα συμπτώματα. Απλά να είναι βήχας. Σωστό, γιατί, αγαπητέ μου Αντρέα, μιλήσουμε ας πούμε για ένα χρόνιο βήχα και μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση του χρόνιου βήχα. Τα νοσήματα που μπορεί να συνδέονται είναι ένα σύνδρομο βήχα, πρώτον το σύνδρομο βήχα ανώτερων αερογών, δηλαδή αυτό που λέγαμε πιο παλιά σύνδρομο οπισθορυνικής έκρησης, είναι δηλαδή η τάση του οργανισμού μια μικρή ποσότητα έκρησεων να πίσω από τη μύτη να κατεβαίνουν προς τα κάτω και να ερεθίζουν το ανακλαστικό του βήχα, γιατί να ξέρουμε ότι ο βήχας είναι ένας μηχανισμός γενικά αμυντικός. Δεύτερο νόσημα που μπορεί να συνδέεται με ένα χρόνο βήχα μπορεί να είναι το βροχικό άσθημα, μετά ακολουθεί η παλιδρόμηση, μπορεί να συνδέεται ο βήχας με κάποια αντιπερτασικά φάρμακα, αλλά σίγουρα ένας χρόνος επίμονος βήχας πρέπει να ερευνάται, γιατί μπορεί να κρύβει κάποια μορφή καρκίνου του πνεύμονα. Οπότε το φάσμα της διαρρεύνησης είναι μεγάλο. Ξέρουμε τα βασικά νοσήματα και σταδιακά προσεγγίζεται με κάποια κλινική εξέταση, τις βασικές εξετάσεις, ίσως αρχικά χορήγηση και κάποιας θεραπείας βάσει των κλινικών κριτηρίων, και βλέπουμε την ανταπόκριση, και ακολούθως, εφόσον ο βήχας παραμένει, θα πρέπει να μπούμε και σε άλλες εξετάσεις, ένα λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού συστήματος, ακτινολογικό έλεγχο υγμωρίων και του θώρακα, και αναλόγως των ευρημάτων ίσως να ζητήσουμε και τη βοήθεια κάποιων ειδικοτήτων. Οπότε η προσέγγιση του χρόνιου βήχα πρέπει να γίνεται μεθοδικά. Δεν είναι το πάρε ένα σιρόπι και αν δεν σου περάσει πάρε ένα δεύτερο και μετά έλα να σου δώσω μια αντιβίωση. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι η σωστή, και αυτό που πρέπει να τονίσουμε, όπως το λέμε και πολλές φορές, όταν οι ασθενείς εμφανίζουν βήχα μετά από μια λίμωξη του αναπνευστικού, μπορεί
σε ένα πολύ υπερβολικό βαθμό να χορηγείται ανεξέλεκτα αντιβίωση, γιατί υπάρχει είτε απέτηση από τη μεριά του ασθενούς, είτε και ο γιατρός μπορεί πιο εύκολα να τη χορηγήσει. Όμως, επειδή αυτός ο μεταλλημμώτης βήχας είναι μια, αν θέλετε, μια κατάσταση που ακολουθεί μια υιογενή λίμωξη, πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να εκτιμήσουμε τον ασθενή, γιατί η συστηρητική πλειοψηφία δεν χρειάζεται να χορηγήσουμε αντιβιωτική αγωγή, αλλά και εκεί που χρειάζεται θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ιατρικής εξέτασης. Γιατρέ, δεν ξέρω αν έχω λάθος, αλλά μου φαίνεται ότι στη μετα-COVID εποχή οι άνθρωποι αρρωσταίνουν πιο συχνά. Δηλαδή βλέπουμε τα παιδιά μας και μεγάλους ενήλικες αρρωστήνανε μία φορά, πέρανε τα χάπια τους, πέρανε την θεραπεία τους και αυτό ήτανε. Πέρναγε ο χειμώνας. Τώρα βλέπουν κάθε 15 μέρες, 20 μέρες, το ίδιο άτομο να είναι πάλι άρρωστο. Συμβαίνει αυτό ή μου φαίνεται εμένα? Είναι πολύ καλή παρατήρηση σου, Ανδρέα μου. Φαίνεται ότι με ο COVID έχει δημιουργήσει έτσι μια, αν θέλεις, μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτές τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Αυτό το μεταλλημμώδη βήχα τον είδαμε σε για μεγάλο χρονικό διάστημα στα πρώτα στελέχη του COVID, που μπορούσε ο βήχας να μείνει και πέραν του ενός έτους. Και όντως, ασθενείς που έχουν πρόσφατα νοσήσει με COVID, μπορεί το διάστημα που θα ακολουθήσει να τους δούμε να ταλαιπωρούνται με διάφορες άλλες υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Να πούμε όμως, για να το γνωρίζουμε, ότι θεωρείται μέσα στο πλαίσιο του αναμενόμενου οι ενήλικες να βιώνουν το χρόνο γύρω στις 2 με 4 λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και τις διπλάσιες να τις εμφανίζουν τα παιδιά. Οπότε, λίγο πολύ, αυτός ο αριθμός μπορεί να έχει αυξηθεί, αλλά και η συχνότητα, αν θέλεις, των συμπτωμάτων, αλλά και η διάρκεια. Γιατί όντως υπάρχει αρκετός κόσμος που ταλαιπωρείται για πολλές εβδομάδες από αυτό το φαινόμενο του μεταλλημμώδους βήχα και χρειάζεται και ζητά βοήθεια από τους γιατρούς τους για να μπορέσουν να ελέξουμε τα συμπτώματα, γιατί όντως ο χρόνιος βήχας είναι μια προβληματική κατάσταση. Τώρα πάμε λίγο και στη σκόνη που είναι και επίκαιρο το θέμα. Ήταν χθες η ατμόσφαιρα γεμάτη σκόνη, σήμερα το ίδιο. Έχουν πει και άλλες φορές ότι οι ομάδες είναι SOS για τις ομάδες, για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Έτσι δεν χρειάζεται οι άσκοπες μετακινήσεις και χρειάζονται μέτρα προστασίας. Ακριβώς. Όταν έχουμε υψηλά επίπεδα σκόνης, δηλαδή αύξηση αυτών των μικροσωματιδίων, τα οποία είναι απολύτως εισπνεύσιμα από το αναπνευστικό σύστημα, αυτοί που κινδυνεύουν πρωτίστως είναι οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού και του καρδιοαγγειακού συστήματος, με κύρια αναφορά το βροχικό άσθημα, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, την πνευμονική ίνωση, ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Οπότε αυτό που ονομάζουμε ευάλωτες ομάδες θα πρέπει, όταν ακούνε στις ειδήσεις ότι έχει αυξημένο επίπεδο σκόνης στην ατμόσφαιρα, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, να περιορίζουν τις οποιασδήποτε δραστηριότητες τους στην ύπαιθρο. Δηλαδή, κάποιος ηλικιωμένος που μπορεί να έχει και κάποιο επιπρόσθετο νόσημα του αναπνευστικού ή του καρδιακιακού συστήματος ή κάποιο άλλο, ας μην βγει για περπάτημα μέρες που τα επίπεδα σκόνης είναι υψηλά, γιατί εγκυμονεί ο κίνδυνος να απορριθμιστεί το νόσημά του και να χρειαστεί παρέμβαση που δεν το θέλουμε, γιατί ο καλύτερος τρόπος προστασίας από αυτό το φαινόμενο είναι να περιορίσουμε την έκθεσή μας στην ύπαιθρο. Μα το βλέπεις, γιατρέ μου, και τίποτα να μην έχεις, κυκλοφορείς έξω, νιώθεις στο λαιμό σου αυτή την επικάθετη σκόνη και νιώθεις μια ενόχληση στο λαιμό, έτσι, χωρίς να έχεις κάτι. Ακριβώς. Είτε πονοκέφαλο, είτε συγχώρηση της μύτης. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε, αλλά τονίζουμε πάντα τις ευάλωτες ομάδες, γιατί αν έχω κάποιον που είναι ηλικιωμένος και πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μπορεί η αύξηση των επιπέδων της σκόνης να τον οδηγήσει στο νοσοκομείο με μια παρόξηση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και να κινδυνεύσει η ζωή του. Αυτό το βλέπουμε και καταγράφεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε η σύσταση και η οδηγία είναι να είμαστε προσεκτικοί και να περιορίζουμε τις δραστηριότητες μας έξω στην ύπαιθρο, ειδικά τις μέρες που μας ειδοποιούν ότι τα επίπεδα σκόνης είναι αυξημένα. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη Αρμεύτη, σε εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά, καλημέρα σου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε τι έγινε χθες στην Γλυφάδα. Μακελιό, πραγματικά, 4 νεκροί.
Αιγύπτιος με καραμπίνα.